Ακολουθεί η εκπομπή «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας» με τον Ευάγγελο Ρασόπουλο. Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι του ραδιοφώνου του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Για άλλη μια εκπομπή μαζί σας σήμερα. Θα διερευνήσουμε ένα θέμα που το αφήσαμε ημιτελές από την προηγούμενη φορά, τα θεολογικά ολιστήματα των αποτυχισμένων. Μαζί μας μπορεί να επικοινωνείτε στο email μας radiopapaki@eoelas.org ή στα τηλέφωνά μας 2313 022 040 ή στη σελίδα μας στο Facebook «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας». Θα προσπαθήσω να ενώσω τις δύο εκπομπές, την προηγούμενη με τη σημερινή. Θα κάνω μια μικρή ανακεφαλαίωση και θα σας πω ότι μετά τη Σύνοδο της Κρήτης, την οποία τη σχολιάσαμε πάλι σε αυτή την εκπομπή, υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις από ορισμένα συντηρητικά στοιχεία της κρατούσης εκκλησίας, οι λεγόμενοι αντικουμενιστές. Κάποιοι από αυτούς προέβησαν στην αποτύχηση από τους επισκόπους τους, δηλαδή διέκοψαν το μνημόσυνο και την επικοινωνία την πνευματική με τους επισκόπους τους, και είδαμε ότι αυτοί ήταν δύο παρατάξεις, χωρίστηκαν σε δύο παρατάξεις, η μία υπό τον πατέρα Θεόδωρο Ζήση, καθηγητή του Πανεπιστημίου, ομότιμο τώρα, και μία υπό τους μοναχούς, αγιορείτες μοναχούς, οι οποίοι όμως στο τέλος και οι δύο πίστευαν και πρεσβεύουν τα ίδια πράγματα. Δηλαδή τι λένε στον κόσμο? Λένε στον κόσμο ότι μπορούν να διακόψουν το μνημόσυνο, αλλά μπορούν να πηγαίνουν και σε εκκλησίες. Αυτό, όπως είδαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, είναι τραγελαφικό. Πώς κόβεις το μνημόσυνο? Λες, δεν θέλω να έχω πνευματική επικοινωνία μαζί σου, με τον επίσκοπό σου, με τον Μητροπολίτη σου, λόγω ότι αυτός έχει αποδεχθεί όλα τα αιρετικά, όλες τις αιρετικές αποφάσεις Συνόδου της Κρήτης, και απ' την άλλη να βρίσκεσαι ταυτόχρονα μέσα στην Εκκλησία. Ισχυρίζονται ότι ο οικουμενισμός επισήμως δεν έχει καταδικαστεί από κάποια μεγάλη πανορθόδοξο σύνοδο. Και είδαμε ότι αυτό, και το συζητήσαμε, ότι αυτό είναι λάθος. Γιατί με τις αιρέσεις που επικοινωνεί το Πατριαρχείο και η επίσημη κρατούσα εκκλησία του Ιερώνυμου, είναι κατεγνωσμένες αιρέσεις, είναι γνωστές αιρέσεις και είναι καταδικασμένες από συνόδους. Άρα αυτοί μετέχουν αιρέσεων ήδη κατεγνωσμένων, ήδη καταδικασμένων. Και είναι σαθρή αιτιολογία που να λένε ότι εμείς χρειαζόμαστε μια καινούργια οικουμενική σύνοδο, μια καινούργια πανορθόδοξο σύνοδο για να καταδικαστούν. Και οι Προτεστάντες έχουν καταδικαστεί και οι Παπικοί έχουν καταδικαστεί και οι πάσης είδους αιρέσεις που έχουν σήμερα τους έχουν δεχθεί εντός εκκλησίας, και είχαμε πει όταν σχολιάζαμε για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ότι μετέχουν όλοι με την προϋπόθεση ότι αποδέχεσαι ότι όλοι οι άλλοι είναι εκκλησίες. Άρα εκ των προτέρων έχουν αποδεχθεί ότι όλοι οι άλλοι είναι εκκλησίες. Παρ' όλα αυτά όμως σήμερα θα δούμε ότι και προσυνοδικής καταδίκης έχεις το δικαίωμα να διακόψεις το μνημόσυνο του επισκόπου σου. Και κόβοντας όμως το μνημόσυνο του επισκόπου σου σημαίνει ότι δεν ξαναπατάς εκεί στην εκκλησία που λειτουργεί. Είτε αυτός, είτε άλλοι ιερείς που το μνημονεύουν, είτε άλλοι επίσκοποι που έχουν επικοινωνία μαζί του. Άρα λοιπόν το να λες εγώ αποτυχίζομαι, αλλά προσέξτε, λένε, δεν θα κάνουμε καινούργια εκκλησία, γιατί τους δέχονται σαν εκκλησία. Άρα από τη στιγμή που τους δέχονται ως εκκλησία, γιατί αποκόπτονται? Εάν δεν τους θεωρούν εκκλησία, άρα δεν έχουν πρόβλημα να φύγουν από μία μη εκκλησία. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω ένα παράδειγμα από την εποχή του 1452, λίγο πρώτης πτώσεως της Κωνσταντινούπολης, όπως μας το παραδίδει ο ιστορικός της εποχής, ο Δούκας.
Διαβάζω λίγο το κείμενό του για να το σχολιάσουμε όπως μας το αφήνει ο ιστορικός. «Η δε της πόλεως από της ημέρας εκείνης, εν ή εγένετο τάχα η ένωση σε τη μεγάλη εκκλησία», μεγάλη εκκλησία εδώ εννοεί η Αγία Σοφιά, «και εννοεί το συλλήτουργο, το παπικό συλλήτουργο που έγινε μέσα στην Αγία Σοφιά παρών των Ορθοδόξων και παπικών. Έκτοτε οι Ορθόδοξοι δεν ξαναπάτησαν μέσα στην εκκλησία. Εξήρχοντο», λέει, «εξήρχοντο, γυναίκες, άνδρες, μοναχοί και μονάουσε, φεύγανε. Και ή έτυχε τι στον ιερέων λειτουργήσε Θεό εν ημέρα επισήμω», και αν λέει κάποιος από αυτούς τους ιερείς λειτουργήσε εκεί πέρα ή λειτουργήσε στον ναό της Αγίας Σοφίας, ούτε είναι αυτόν τον δέχοντον. Δηλαδή, και που έμπαινε μέσα στον ναό της Αγίας Σοφίας, τον θεωρούσα μολυσμένο. Τι χρηλέγγυν, τι πρέπει να πούμε. «Και των ναών ως βωμό των ειδώλων και τη θυσία λειτουργίαν ως απόλων οι τελουμένοι ενόμιζον». Δηλαδή, θεωρούσαν το ναό τόσο μολυσμένο που τον θεωρούσαν βωμό των ειδώλων, και τη θυσία που προσέφεραν οι συλλειτουργήσαντες μετά των παπικών, σκεφτείτε πόσους από τους ιεράρχες της κρατούς εκκλησίας έχουν συλλειτουργήσει με παπικούς, ως ναό των ειδώλων και τη θυσία, τη λειτουργία δηλαδή, το ως απόλωμνη τελουμένη νόμιζο. Δηλαδή σαν να ήταν θυσία ειδωλολατρική που ήταν προσφορά στον Απόλλωνα. Και επειδή είπαμε θα δούμε και αν έχουμε το δικαίωμα προσυνοδικής καταδίκης να διακόψουμε, θα σας πάω σε άλλα παραδείγματα της εκκλησιαστικής μας ιστορίας για να δούμε αν έχουμε αυτό το δικαίωμα ή δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα, γιατί τον 15ο κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου τον ερμηνεύουν κατά το δοκούν. Αλλά εδώ η ιστορία δεν σηκώνει ερμηνεία. Είναι ιστορικά γεγονότα και αυτά πρέπει να μας διδάσκουν. Στους αποστολικούς κανόνες, δια του Αγίου Κλίμεντος, ο Κλίμης ήταν Πάπας Ρώμης. Πρώτα χριστιανικά χρόνια, ακόμα η Ρώμη είναι Ορθόδοξη. Διατάζουν την αποφυγή κάθε είδους συμπροσευχή με τους αιρετικούς. «Ή μη δυνατόν», γράφει ο Άγιος Κλίμης, «εν εκκλησία προϊένε δια τους απίστους κατοίκων συνάξεις». Και εδώ μας δίνει και τη λύση. Λέει, εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα, ή μη δυνατόν, εάν δεν υπάρχει δυνατότητα εν εκκλησία προϊένε, αν δεν υπάρχει δυνατότητα να προσέλθουμε στην εκκλησία δια τους απίστους, προσέξτε, τους αιρετικούς τους χαρακτηρίζει και απίστους, κατοίκων συνάξεις. Να κάνουμε κατοίκων συνάξεις. Και επικαλείται εκείνο που είπε ο Χριστός, εάν δύο ή τρεις εν το όνομα τι μου συγκεντρωθούν και εγώ είμαι ανάμεσά τους. Άρα λέει μπορείς να κάνεις στο σπίτι σου εκκλησία. Ή να μη εισέρχεται ασεβής εις εκκλησία, ή να μη εισέρχεται ευσεβής εις εκκλησία ασεβών. Να μη λέει μπαίνει κανένας ευσεβής σε εκκλησία ασεβών. Γιατί συνεχίζει, ούχο τόπος γαρ τον άνθρωπο να αγιάζει. Δεν αγιάζει δηλαδή ο τόπος τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος τον τόπο. Καταλάβατε, συνιστά να αποφεύγουμε με τα ασεβών να συμπροσευχόμαστε. Και συνεχίζει, αν δε ασεβείς κατέχουσιν των τόπων, φευκταίωσε έστωση, δια το βεβηλώστε υπ' αυτών. Να τον αποφεύγεις, λέει, γιατί βεβηλώθηκε ο ναός. Θυμάστε που είπαμε στην αρχή τι πίστευαν ότι έγινε ο ναός της Αγίας Σοφίας. Ότι βεβηλώθηκε και το θυσιαστήριο έγινε θυσιαστήριο του Απόλλωνα. Ναός των ειδώλων. «Ως γάρι όσοι ιερείς αγιάζουσιν, ούτου οι αναγείς μιένουσιν». Εάν λέει οι ιερείς είναι όσοι, δηλαδή είναι καθαροί, είναι αμόλυντοι από αίρεση, αγιάζουν. Και οι αναγείς, δηλαδή οι μολυσμένοι, οι αιρετικοί, μιένουν τον τόπο. Άρα λοιπόν έχουμε το δικαίωμα, όπου εισέρχεται η αίρεση, όπου εισέρχεται η αλωτρίωση της πίστεώς μας, να αποφεύγουμε αυτούς τους τόπους. «Είδε μήτε ενίκο, άμα με μήτε εκκλησία συναθριστήνε,
δυνατόν έκαστος παρεαυτού ψαλέτο, αναγινοσκέτο, προσευχέστο. Και αν δεν είναι δυνατόν, λέει, να προσευχηθούν και όλοι μαζί να μαζευτούν κάπου, και ένας και δύο και μόνοι τους, να αναγινώσκουν και να ψάλουν αυτά που μπορούν οι λαϊκοί να ψάλουν. Όπου γάρ φυσεί ο Κύριος, δύο ή τρεις συνηγμένοι είναι το όνοματί μου, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Δηλαδή, όπως σας είπα, επικαλείται το λόγιο του Χριστού, όπου λέει, όπου δύο ή τρεις είναι συγκεντρωμένοι και εγώ είμαι μέσω αυτών. Άρα λοιπόν έχουμε το δικαίωμα να αποκόψουμε το μνημόσυνό τους, και αν δεν έχουμε εκκλησία, να συγκεντρωθούμε στο σπίτι μας, να μαζέψουμε και κάνα δυο φίλους που έχουν την ίδια πίστη με εμάς και όλοι μαζί να προσευχηθούμε. Εκεί θα είναι και ο Χριστός. Και συζητούσα κάποια στιγμή με κάποιον φίλο και μου λέει, καλά, και δεν θα κοινωνήσουμε? Δεν απαραίτητο να κοινωνήσεις Κυριακή πρωί, εάν δεν έχεις ορθόδοξη Θεία Κοινωνία. Γιατί δεν λαμβάνεις τίποτα. Εάν δεν είναι ορθόδοξη Θεία Κοινωνία, δεν λαμβάνεις τίποτα. Το μόνο που λαμβάνεις είναι ως θυσία στον Απόλλωνα. Γι' αυτό θα σας πω και το παράδειγμα της Αγίας Μαρίας Αιγυπτίας. Πόσες φορές κοινώνεις η Αγία Μαρία Αιγυπτία? Μία φορά. Άρα δεν σώζει η λειτουργία σε εκκλησίες αιρετικών, ούτε η Θεία Κοινωνία αιρετικών, αλλά έστω και μία φορά να είναι ορθοδόξων. Πάμε στο Μέγα Βασίλειο. Προχωρούμε δηλαδή τους Αποστολικούς Πατέρες για να δούμε. Ο Μέγας Βασίλειος συνιστά στους πρεσβυτέρους της Νικοπόλεως ότι αν οι αιρετικοί κατέχουν τους ναούς, να τελούν τις ακολουθίες στην Ήπεθρο. Αν δεν έχετε μεγάλα σπίτια, λέει, και δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε στα σπίτια σας, πάτε στην Ήπεθρο. Πάτε στην Ήπεθρο, όπου έχετε. Είδε ότι ο δύνατον οίκον κατέχειν της προσευχής, ημείς δεν το υπαίθρο προσκυνείται των ουρανών, των ουρανού και του γης δεσπότου. Δηλαδή, βγείτε, λέει, στην Ήπεθρο και εκεί να προσευχηθείτε. Δεν χρειάζεται να πάτε σε εκκλησία αιρετικών. Ο Μέγας Αθανάσιος. Τα λέω όλα αυτά για να δούμε από την εκκλησιαστική ιστορία ότι έχουμε υποχρέωση να αποκοπούμε από όλους αυτούς τους αιρετικούς, και ενίοτε και προσυνοδικής καταδίκης, για να μην μπορούν να διαστρέψουν τον 15ο κανόνα, γιατί τον εφευρίσκουν διάφορες ερμηνείες γι' αυτόν, αλλά η καλύτερη τοποθέτησή μας πάνω σε αυτό το θέμα είναι η ιστορία. Ο Μέγας Αθανάσιος λοιπόν, όπως σας είπα, προτρέπει τους Ορθοδόξους να εκκλησιάζονται μόνοι τους, χωρίς τους κληρικούς, όταν εκείνοι είναι αιρετικοί, για να μην κολλαστούν μαζί τους. Λέει κατά λέξη ο Μέγας Αθανάσιος, εάν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος ή όντες οφθαλμοί της Εκκλησίας, τους θεωρεί οφθαλμούς της Εκκλησίας, γι' αυτό και επίσκοπος αυτό σημαίνει, αυτός που στέκεται πάνω και επισκοπεύει, δηλαδή προσέχει την πείμνη του, προσέχει τα πρόβατά του. Εάν λοιπόν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος ή όντες οφθαλμοί της Εκκλησίας κακώς αναστρέφονται και σκανδαλίζουν στην το λαό, και προσέξτε και σκανδαλισμό του λαού, λέει τώρα εδώ πέρα, όχι μόνο να αναστρέφονται, δηλαδή να συναγελάζονται με αιρετικούς, αλλά και να σκανδαλίζουν, χρή αυτούς εκβάλλεστε, να τους διώχνετε. Συμφέρον γάρ άνευ αυτών συναθρίζεστε. Είναι συμφέρον σας, είναι προτιμότερο χωρίς αυτούς να μαζεύεστε, χωρίς ιερείς. Ναι, είναι και κάποιους δύσκολους, δεν έχουν ορθόδοξες εκκλησίες κοντά τους να πάνε να λειτουργηθούν. Αλλά ο Μέγας Αθανάσιος μας δίνει εδώ και τη γραμμή. Άνευ αυτών συναθρίζεστε. Εις ευκτήριον οίκον ή μετ' αυτών εμβληθύνε ως μετ' Άννα και Καϊάφα. Καλύτερα, λέει, να συγκεντρώνεσαι σε ένα σπίτι κάπου, σε ένα οίκο, παρά να συγκαταλεχθείς μαζί τους όπως ο Άννας και ο Καϊάφας. Και προσέξτε τι χαρακτηρισμούς δίνει για τους αιρετικούς. Τους χαρακτηρίζει όπως ο Άννας και ο Καϊάφας. Τι έκαναν ο Άννας και ο Καϊάφας? Διέστρεψαν και δεν πίστεψαν το κήρυγμα του Χριστού. Το ίδιο δεν κάνουν και αυτοί. Διαστρέφουν και δεν πιστεύουν στο κήρυγμα του Χριστού. Πάμε να δούμε έναν άλλο πατριάρχη. Τότε που οι πατριάρχες στην Κωνσταντινούπολη ήταν ορθόδοξοι.
και δεν ήταν αιρετική όπως είναι ο Βαρθολομαίος τώρα. Ο Πατριάρχης ο Κωνσταντινούπολης, ο Γερμανός ο δεύτερος, απαγορεύει τους Ορθοδόξους να εκκλησιάζονται σε ναούς που λειτουργήσαν λατινόφρονες. Τους απαγορεύει. Τελείως. Όχι με τα αιρετικών ιερέων, σε ναούς που μολύθηκαν. Ούτε στους ναούς δεν τους αφήνει ο Άγιος Πατριάρχης, ο Άγιος Γερμανός, ο Πατριάρχης να μπαίνουνε. Και λέει, επιλέξει, σας λέω τα κείμενά τους, συγγνώμη για τα αρχαία, αλλά για να μην λένε ότι εγώ τα βγάζω από το μυαλό μου όλα αυτά εδώ, ή δεν είναι πραγματικά γεγονότα, τα σκαρφίζομαι. Αυτά είναι η ιστορία της Εκκλησίας μας και τα κείμενα είναι κείμενα της Εκκλησίας μας. Όσοι της Καθολικής, λέει ο Άγιος Γερμανός, Ορθοδόξου Εκκλησίας, έστε τέκνα γνήσια, φεύγειν όλο ποδί από τον υποπεσόν των ιερέων τη λατινική υποταγή. Όσοι είστε λεγνήσια τέκνα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, να φεύγετε με όλα σας τα πόδια, δηλαδή όσο πιο γρήγορα μπορείτε, από τον υποπεσόν των ιερέων τη λατινική υποταγή, από τον ιερέων που υπέπεσαν και υποτάχθηκαν στους Λατίνους. Άρα λοιπόν, γιατί εδώ λένε ότι δεν έχουμε καταδίκη των Λατίνων, ορίστε να τη λέει ο Άγιος Πατριάρχης Γερμανός το 1700 τα γράφει αυτά. Να φεύγουν τελείως από τους Λατίνους, γιατί είναι καταδικασμένοι οι Λατίνοι. Και συνεχίζει, μη δε εις εκκλησίαν τούτη συνάγεστε, μούτε στις εκκλησίες τους να μην μπαίνετε. Μη δε ευλογίαν εκ των χειρών αυτών δέχεστε την τυχούσαν, ούτε να παίρνετε ευλογία από τα χέρια τους. Χρήσον γαρέστην εν τη σήκηση μόν. Είναι καλύτερο, λέει, είναι προτιμότερο να μπαίνεις, να μένεις στο σπίτι σου, στους οίκους μας, παρά στους ναούς που τους μόλυναν αυτοί όλοι τους οι αιρετικοί. Επίσης, άλλο παράδειγμα. Από την εποχή του Μεγάλου Αθανασίου που είχε προκύψει, ενσκύψει η αίρεση του Αρίου. Στην αίρεση του Αρίου στην αρχική υπήρχαν και άλλοι αιρετικοί οι οποίοι παρήλασαν λίγο τις δοξασίες του Αρίου. Αυτοί ήταν διάφορες αιρέσεις. Ήταν ανώμοι, όμοι, αριανόφρονες και λοιποί. Δεν είχαν μεν όλες τις δοξασίες του Αρίου, αλλά κάποιες από τις δοξασίες του Αρίου. Εδώ όμως μιλάμε τώρα μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που είχε ήδη καταδικαστεί η αίρεση του Αρίου. Όπως έχει καταδικαστεί και με συνόδους δύο ο παπισμός και ο προτεσταντισμός. Λοιπόν, λέει ο Μέγας Αθανάσιος ότι εμείς ούτε ακολουθεί Αρίου γεγόναμεν. Μάλλον γράψανε κάποιοι αριανόφρονες, αλλά όχι τελείως αριανοί. Δηλαδή, όπως σας είπα, τα διάφορα παρακλάδια, οι διάφορες αιρέσεις γράφουν στο Μέγα Αθανάσιο. Εμείς δεν γίναμε ακόλουθοι του Αρίου. Αλλά δεν έχουμε και την πίστη του. Κάτι άλλο δεχτήκαμε. Δηλαδή, αυτές οι υποδιαιρέσεις που σας είπα. Ο Μέγας Αθανάσιος όμως δεν τους δέχεται καθόλου. Δεν τους δέχεται καθόλου. Αντιθέτως, κοινωνούσε με τους Ευσταθιανούς. Τι ήταν οι Ευσταθιανοί? Οι Ευσταθιανοί ήταν από τον επίσκοπο Ευστάθιο της Αντιοχίας, ο οποίος ήταν Ορθόδοξος και σύμφωνα με τους Αριανούς που κατήχανε και τα Πατριαρχία τότε, τον είχαν καταδικάσει. Δηλαδή, αυτούς που ήταν καταδικασμένους από την επίσημη Εκκλησία. Όπως είμαστε εμείς οι γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που μας έχει καταδικασμένους η επίσημη Εκκλησία και αρνούνται να δεχτούν εμάς, αλλά δέχονται τον Πάπα και τους Προτεστάντες. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι καμία επικοινωνία ούτε με τις μικροϋποδιαιρέσεις των αιρέσεων των Αριανών δεν είχε ο Μέγας Αθανάσιος. Θα έρθω όμως τώρα και σε σύγχρονους συγγραφείς του 20ου αιώνα, νεομερολογίτες, όπως είναι ο Φιλόθεος ο Ζερβάκος, ο οποίος από τότε που έγινε η άρση των αναθεμάτων από τον
Αθηναγόρα, ταλαντεύτηκε πάρα πολύ το τι πρέπει να κάνει. Και αυτή η ταλάντευσή του φαίνεται μέσα στα κείμενά του. Αυτή η ταλάντευση πολλές φορές διακρίνει και αυτούς που θέλουν να διακόψουν και να αποτυχιστούν και να φύγουν από την επίσημη κρατούσα εκκλησία, η οποία αποδέχτηκε τις πλάνες των παπικών και των προτεσταντών και των μονοφυσιτών. Μην τους ξεχνάμε αυτούς και αυτούς. Σας θυμίζω, μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο άνθιμος Θεσσαλονίκης έβαλε από την ωραία πύλη τον επίσκοπο των Αρμενίων, τον Μονοφυσίτη, του οποίου ο μονοφυσιτισμός έχει καταδικαστεί από πάμπολες οικουμενικές συνόδους. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Γράφει λοιπόν ο φιλόθεος ο Ζερβάκος το 1972 τώρα. Είμαστε λίγα χρόνια μετά το 1965, μετά την άρση αναθεμάτων που έχει κάνει ο Πατριάρχης Αθηναγόρας. «Έπαυσα του λοιπού πάσαν οικονομίαν», γράφει, «διότι ήκουσα από τους Άγιους Πατέρες», προσέξτε τα κείμενα, «τι γράφουνε και τι γράφανε, πώς μία τα λένε άσπρα και πώς μία μαύρα». Γράφει τώρα εδώ, είπαμε, το 72 ο φιλόθεος ο Ζερβάκος, είναι εκ των διαπρεπών θεολόγων της κρατούσης εκκλησίας, οι οποίοι τον σέβονται και τον τιμούν και είναι ανεπίληπτο πρόσωπο. Εδώ θα διακόψουμε όμως για λίγο, για να κάνουμε το καθιερωμένο μας ημίωρο διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με τα λόγια του φιλοθέου Ζερβάκου μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Τα λέμε σε λίγο. Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, σας θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας και σας θυμίζω ξανά τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί πολλές φορές από αυτά που λέω είναι κάποια δύσκολα πράγματα και ίσως χρειαστούν διευκρινιστικές ερωτήσεις. Εάν χρειαστείτε διευκρινιστικές ερωτήσεις, τις στέλνετε ή στο email μας που είναι το radiopapaki@elas.org ή στο τηλέφωνο, για να διατυπώσετε και με τηλέφωνο τις ερωτήσεις σας, το 2313 022 040 ή στη σελίδα μας στο Facebook «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας». Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μίλτος Θαμούλης και με βοηθάει εδώ πέρα για να μπορέσει να βγει απρόσκοπτα η εκπομπή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα συνεχίσουμε σε αυτά που λέγαμε για το φιλόθεο Ζερβάκο. Γράφει λοιπόν, είπαμε, το 1972 για τον Πατριάρχη Αθηναγόρα, «έπαυσα του λοιπού πάσα οικονομία, διότι ήκουσα», σας διαβάζω τα κείμενα του φιλοθέου Ζερβάκου, «διότι ήκουσα από τους Αγίους Πατέρας», άκουσε λέει, δηλαδή διάβασε από τους Αγίους Πατέρας, «και από τη συνείδησή μου οικονομητέων και μη παρανομητέων», να κάνω δηλαδή οικονομία αλλά να μην παρανομώ, «και από την εορτή των Αγίων Πάντων, 22 Μαΐου, ακολουθώ το Πάτριον Παλαιών Εορτολόγιων. Πιστεύω αυτό ουχή ως πίστην ή δόγμα, ή και ότι από αυτό και μόνο θα σωθώ, ως τίνες φανατική παλαιομερολογήτη απερίσκεπτη και ανόητη φρονούν, αλλά πιστεύω αυτό ως παράδοση πατρικήν». Μας καταχαιριάζει λίγο, μας λέει φανατικούς παλαιομερολογήτες και απερίσκεπτους. Ο ίδιος όμως λέει άκουσε τη φωνή της συνειδησεώς του και ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο. Και συνεχίζει, «αφήνω συμβουλή στα πνευματικά μου τέκνα». Τώρα πότε αφήνει τη συμβουλή, τώρα που γράφει ή μετά που θα δούμε τα κείμενά του. «Αφήνω συμβουλή στα πνευματικά μου τέκνα όπως ακολουθούν την Εκκλησία έως ότου αποφασίσει η Εκκλησία και επαναφέρει το παλαιό ημερολόγιο». Αφήνω, λέει, συμβουλή στα πνευματικά μου τέκνα να ακολουθούν την Εκκλησία έως ότου αποφασίσει. Το «ότου αποφασίσει» δεν είναι ένα χρονικό διάστημα 40, 50, 60, 70 ετών. Θα πεθάνουν κιόλας, δεν θα προλάβουν να αποφασίσουν. Αυτό σημαίνει για τον προσεχή χρόνο, το δεύτερο χρόνο.
Εάν δεν επαναφέρει το ημερολόγιο, λέει, εάν δεν το επαναφέρει και προβούν εστίνωση εις ένωση μετά των παπικών, όπως συνέβη πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και τη Σύνοδο της Κρήτης, πλέον είναι καθιερωμένο και συνοδικά η ένωση με τους παπικούς, τότε να χωρίσουν και να ακολουθούν επισκόπους φυλάσσονται στην Ορθόδοξη πίστη και παράδοση. Βλέπετε τι έλεγε ο Φιλόθεος Ζερβάκος. Απ' τη μια μας κατηγορεί λίγο φανατικούς εμάς τους παλιωμερολογίτες, αλλά απ' την άλλη λέει, εάν αυτοί δεν το επαναφέρουν το ημερολόγιο, συμβουλεύει τα πνευματικά του τέκνα να αποσκυρτήσουν και να φύγουν. Εάν γίνει ένωση, έγινε η ένωση, έγινε, δεν άλλαξε το ημερολόγιο, πολλά δεν έγιναν, τα πνευματικά του τέκνα όμως που σήμερα τον αποδέχονται παραμένουν μέσα στις κόλπους του νέου ημερολογίου και μέσα στους κόλπους των αιρέσεων. Ο ίδιος ο Φιλόθεος Ζερβάκος σε μια επιστολή του προς τον Αυγουστίνο Καντιώτη, σας θυμίζω ότι ο Αυγουστίνος Καντιώτης, ο επίσκοπος Φλωρίνης, ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, είχε μαζί με άλλους δύο, τότε είχαν κόψει επίσης το μνημόσυνο του Αθηναγόρα, αλλά και αυτοί πέθαναν μέσα στις αγκαλιές της κρατούσης εκκλησία. Δεν τόλμησαν ποτέ να κάνουν το βήμα να εξέλθουνε. Γράφει λοιπόν ο Φιλόθεος Ζερβάκος τον Καντιώτη, που ήταν των δύο απόψεων. Επειδή το νέο είναι καινοτομία παπικής και μασονικής προελεύσεως, το ακούτε, το ακούτε όσοι μένετε, παραμένετε μέσα στο νέο ημερολόγιο, είναι καινοτομία παπικής και μασονικής προελεύσεως. Όσοι καταφρονούν το παλαιό νοτολόγιο και ακολουθούν το νέο, είναι υποκείμενοι του αναθέματι. Τώρα λέει, όσοι ακολουθούν το νέο, υπόκεινται στο ανάθεμα. Πιο μπροστά έγραφε, υπάρχουν παλαιομερολογίτες, θα σας το ξαναδιαβάσω όπως το έλεγε, φανατική παλαιομερολογίτη απερίσκεψη και ανόητη. Απερίσκεπτη και ανόητη. Μας χαρακτηρίζει απερίσκεπτους, ανόητους, αλλά απ' την άλλη λέει ότι όσοι ακολουθούν το νέο ημερολόγιο υπόκεινται στο ανάθεμα. Μας μπερδεύει λίγο εδώ, νομίζετε. Όσοι καταφρονούν λοιπόν το παλαιό το εορτολόγιο και ακολουθούν το νέο είναι υποκείμενοι του αναθέματι. Κάθε πρόφαση και δικαιολογία είναι αδικαιολόγητος και πρόφαση εν αμαρτίες. Μην νομίζομαι ενός μηδαμινών το ότι ακολουθούμε το παπικό εορτολόγιο. Είναι παράδοση και ως παράδοση οφείλουμε να τη φυλάξουμε. Αφού πάτερ μου τώρα είσαι στα χέρια του Κυρίου και δεν έχω το δικαίωμα να πω τι αποφάσισε για σας ο Κύριος, αλλά από τα γραπτά σας, αφού είναι παράδοση και οφείλουμε να τη φυλάξουμε, γιατί είμαστε φανατικοί? Δεν μπορώ να καταλάβω εγώ αυτό. Όποιοι φυλάττουν τις παραδόσεις όπως παρέδωσαν η εκκλησιαστική διδασκαλία, είναι φανατικοί? Είναι παράδοση λοιπόν και ως παράδοση οφείλουμε να τη φυλάξουμε, διότι υποκείμεθα εις ανάθεμα. Ή της πάσα παράδοση έγγραφων ή άγραφων. Εδώ τώρα κάνει και ένα λάθος. Δεν είναι μόνο παράδοση προφορική ή γραπτή ή τέτοιο. Εδώ το νέο ημερολόγιο που θα δούμε σε προσεχείς εκπομπές, θα ανοίξουμε το θέμα του ημερολογίου και θα το συζητήσουμε, είναι καταδικασμένο από τρεις πανορθοδόξους συνόδους. Τρεις πανορθοδόξους συνόδους, όχι μία, τρεις. Μην το ξεχνάνε. Συνεχίζει λοιπόν, συνεχίζουμε με τα γραπτά, κάνω μικρές παρεθέσεις για να σας βοηθήσω να καταλάβετε ορισμένα πράγματα. Ή της πάσαν παράδοση έγγραφων ή άγραφων αναθετεί ανάθεμα. Τους αναθεματίζει δηλαδή τους νεομερολογίτες. Και αναθεματίζει όλους αυτούς που συνεχίζουν να τους θεωρούν εκκλησία και φοβούνται να εξέλθουν από αυτήν την εκκλησία, όπως ο Πάτερ Θεόδωρος Ζήσης, ο Παπαγιώργης ο Μεταλλινός, οι αγιορείτες, οι οποίοι κάποιοι, δεν μιλάω τώρα για τη Μονή Σφιγμίνου, η οποία δεν έχει καμία επικοινωνία με τον Βαρθολομαίο, αλλά κάποιοι αγιορείτες που ναι μεν θέλουν να είναι με δύο πόδια σε δύο βάρκες, να μην μνημονεύουν, αλλά ταυτόχρονα να επικοινωνούν με όλους αυτούς τους με παπικό το φρόνημα λατινόφρονες νεοημερολογίτες. Λοιπόν, δεν είναι καιρός να σιωπάτε πλέον, μην αναβάλλετε, σπεύσατε, λέει ο Φιλόθεος ο Ζερβάκος. Και τώρα θα έρθουμε σε ένα άλλο κείμενό του λίγο μετέπειτα.
τα κείμενα τα αλλάζουν. Είναι αυτό που σας λέω, κυμαίνονται μέσα, ταλαντεύονται σε δύο βάρκες. Πότε λένε έτσι και πότε λένε αλλιώς. Αυτό είχε κάνει και θα το δούμε αναλυτικά στην επόμενη εκπομπή. Ο Χρυσόστομος ο Παπαδόπουλος που άλλαξε το ημερολόγιο έλεγε πιο μπροστά πριν την αλλαγή του ημερολόγιου, όποιος το αλλάξει, λέει, όλα τα αναθέματα θα έρθουν στο κεφάλι του. Και ήταν αυτός που άλλαξε το ημερολόγιο. Γράφει λοιπόν ο Φιλόθεος ο Ζερβάκος λίγο αργότερα. Εμελέτησα όλα σας πλευρά στο ζήτημα και ερεύνησα στα βιβλία της Εκκλησίας. Θυμηθείτε προηγουμένως τι σας διάβαζα, διότι ήκουσα τους Αγίους Πατέρες, έλεγε τότε το 72, και τη συνείδησή μου και διέκοψα, λέει, πάσα επικοινωνία μαζί τους. Άκουσα τη συνείδησή μου και άκουσα και τους Άγιους Πατέρες. Και τώρα ξαναγράφει, λίγα χρόνια αργότερα, το 80 περίπου. Εμελέτησα όλα στις πλευράς του ζήτημα και ερεύνησα στα βιβλία της Εκκλησίας, το Ιερόν Ευαγγέλιον, στις επιστολές των Αγίων Αποστόλων, των δασκάλων των Αγίων Πατέρων μας. Δεν έβρω να γράφουν ότι θα μας σώσουν τα ημερολόγια. Ούτε ότι η Ορθοδοξία είναι το παλαιό ημερολόγιο, ως διατείνονται οι φανατικοί παλαιομερολογείται. Προηγουμένως έλεγε όσοι το αλλάξουν στο ανάθεμα. Τώρα λέει δεν σώζει. Ας αποφασίσουν τελικά τι είναι, τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν με δυο πόδια, σε δυο βάρκες. Θέλουν και με τους μεν και με τους δε. Και πάλι εδώ μας καταχαιριάζει, μας λέει φανατικούς, απερίσκεπτους και ανόητους. Ήλαξε το εορτολόγιο, λένε, και χάθη η Ορθοδοξία. Μα δεν ήταν το θέμα το ημερολογιακό. Θα το δούμε αυτό, είπαμε, σε επόμενες εκπομπές. Έχουμε πολλές εκπομπές να αφιερώσουμε για αυτό το θέμα. Δεν ήταν το ημερολογιακό το ζητούμενο. Ο οικουμενισμός ήταν το ζητούμενο. Άλλαξε για οικουμενιστικούς λόγους, για να έρθουν κοντά ο Πάπας με τον Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Γι' αυτό το άλλαξαν. Αντιληφθήκανε από τότε κάποιοι, από το 1920, ότι υπάρχει οικουμενισμός στο προσκήνιο. Πάμε σε κείμενα ενός άλλου διαπρεπούς θεολόγου τους, του πατρός Θεοδόρου Ζήση. Γράφει σε πρόσφατο κείμενό του: «Θα αφήσουμε λοιπόν τους αιρετικούς οικουμενιστές να μας τρομοκρατούν με το δίθε κίνδυνο σχίσματος και μένοντας ενωμένοι μαζί τους θα είμαστε μέσα στην Εκκλησία?» Μας μπερδεύει εδώ πέρα ο πατέρ Θεόδωρος και είναι και διαπρεπής θεολόγος, ομολογουμένος, τον είχα και καθηγητή στη θεολογική. Αλλά εδώ με μπερδεύει ο δάσκαλος. Λέει θα αφήσουμε τους αιρετικούς οικουμενιστές να μας τρομοκρατούν με το δίθεν κίνδυνο σχίσματος. Μα αυτό δεν λέγαν τόσα χρόνια, ότι εμείς σχίσαμε την Εκκλησία. Εμείς οι παλιωμερολογίτες που φύγαμε και δεν ακολουθήσαμε τα οικουμενιστικά ρεύματα και τα ανοίγματα των λατινοφρόνων πρέον πατριαρχών. Γιατί από το 24 και μετά οι πατριάρχες όλοι είναι μασόνοι και λατινόφρονες. Και δεν το λέω εγώ ότι είναι μασόνοι, σας παραπέμπω σε διδακτορική διατριβή του του Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου Βιάννου Καστελίου του Ανδρέα του Νανάκη. Ο ίδιος στη διδακτορική του διατραβή για τον Μελέτιο Μεταξάκη παραδέχεται ότι ήταν μασόνος. Απλώς λίγο τον αθώνει. Λέει και τι έγινε. Έτσι λοιπόν, ενώ τους λέει αιρετικούς οικουμενιστές, και δεν εννοεί τους παπικούς εδώ, εννοεί την Εκκλησία του Νέου Ημερολογίου, ενώ λέει τους χαρακτηρίζει αιρετικούς οικουμενιστές, θα μείνουμε όμως μαζί τους, λέει, μέσα στην Εκκλησία. Πώς μπερδευόμαστε, ρε παιδιά. Και αιρετικοί και οικουμενιστές και μένουν μαζί τους. Γιατί αυτό κάνα τώρα. Ναι, μεν δεν μνημονεύουν, παραδείγματος χάρη, από ό,τι ξέρω, ο Παπα-Νικόλας ο Μανώλης στον Άγιο Σπυρίδωνα Τριανδρίας Θεσσαλονίκης, παραμένει μες στην Εκκλησία την ώρα που μνημονεύεται το όνομα του Ανθίμου. Ο ίδιος δεν το μνημονεύει. Ναι, αλλά τι κάνει? Βρίσκεται μέσα στο ιερό και συλλειτουργούν άλλοι ιερείς. Και αυτός τι κοινωνάει? Κοινωνάει από αυτά που του δίνουν οι άλλοι ιερείς. Αλλά απλώς δεν λειτουργεί αυτός για να μην μνημονεύσει το όνομα του Ανθίμου. Ρε παιδιά, σχιζοφρενικά πράγματα είναι αυτά. Τι αποτύχηση είναι αυτή, τι διακοπή μνημοσύνου είναι αυτή, την ώρα όμως που είσαι μέσα στις εκκλησίες των αιρετικών οικουμενιστών, όπως χαρακτηρίζει ο πάτερ Θεόδωρος. Ένας άλλος
ο οποίος κοιμήθηκε πρόσφατα και έβγαινε πολύ συχνά στο 4Ε, ο Πάτερ Θεόφιλος Ζησόπουλος, έγραφε και αυτός σε μία σύναξη που είχαν κάνει τότε όλοι μαζί. Αυτός ήταν γέροντας της αδελφότητας της Λιβύας. Έγραφε τα εξής ο Πάτερ Θεόφιλος, ο οποίος δεδομένου από το 4Ε συγγίνει χθίως περί αιρετικών θεμάτων. Περί αιρέσεως και οικουμενισμού συγγίνει χθίως. Να είστε καλά παιδιά, να είστε φρόνημα, να είστε αγαπούλια, αγαπησιάριδες, αλλά περί αιρέσεως κουβέντα. Περί ορθοδοξίας και λόγω ορθοδοξίας κουβέντα. Γράφει λοιπόν, έγραφε ο και κοιμημένος πλέον Θεόφιλος Ζησόπουλος. Επικοινωνούν μαζί μας σκανδαλισμένοι πιστοί από τα Βαλκάνια και ολόκληρο τον κόσμο και μας λένε ότι αισθάνονται προδομένοι, ότι δεν μπορούν να καθησυχάσουν τη συνείδησή τους. Μας ρωτάνε τι να πράξουν. Καταβάλουμε, προσέξτε τώρα τη γράφη, καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να τους συγκρατήσουμε. Πού να τους συγκρατήσεις, πάτερ μου? Μέσα στον ημερολόγιο εκεί που είναι όλος ο εσμός και η δυσοδεία των παπικών, που εισήλθαν όλες οι βλαστήμιες εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Και επί τη ευκαιρία να απαντήσω και σε ένα ερώτημα που μου ετέθη, αν στα μυστήρια στα οποία μνημονεύεται ο Βαρθολομαίος είναι έγκυρα. Θυμηθείτε τι σας είπα προηγουμένως. Και μόνο οι εκκλησίες που είχαν μπει οι παπικοί τις θεωρούσαν ναό των ειδώλων. Όχι, έχει μπει σε ναούς και έχουν βάλει στο ναό μέσα ο Βαρθολομαίος 1000 παπικούς. Όχι μόνο έχει χαρίσει κοράνια, όχι μόνο είπε δεν είναι δικαίωμα των Ορθοδόξων να λένε ότι μόνο αυτοί έχουν την πίστη την ορθή, αλλά και ο Αλλάχ και ο Βούδας και ο Κομφούκιο σώζουν. Αυτός είναι αρνητής της πίστεως. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει χάρις στα μυστήρια αυτού του ανθρώπου? Δύο τρόποι υπάρχουν για να είσαι διάδοχος του θρόνου. Σύμφωνα με τα απολυτίκια που λέμε στους μεγάλους Αγίους Ιεράρχες μας, και τρόπον μέτοχος και θρόνον διάδοχος. Δηλαδή να είσαι διαδοχικά στο θρόνο και να είσαι χειροτονημένος από ορθόδοξα χέρια, αλλά πρέπει να είσαι και τρόπον μέτοχος, δηλαδή κατά τον τρόπον των Αγίων Πατέρων. Όταν πιο μπροστά σας διαβάζω ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Βασίλειος, όλους αυτούς τους θεωρούσαν ως ειδωλολάτρας και απίστους, άρα σήμερα, εάν ήτανε, με τον Άννα και τον Καϊάφα θα συγκαταλέγανε τον Βαρθολομαίο, όπως σας είπα προηγουμένως. Αφού συγκαταλέγεται μεταξύ Άννα και Καϊάφα, καταλαβαίνετε αν έχει μυστήρια. Λοιπόν, συνεχίζω με το κείμενο του πατρός Θεοφίλου Ζησόπουλου. Καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να τους συγκρατήσουμε, διότι πολλοί από αυτούς είναι ένα βήμα πριν από την προσχώρησή τους στο χώρο του παλαιού ημερολογίου. Τελικά οι αποτυχισμένοι, οι νυν αποτυχισμένοι, και τότε όσοι δεν τολμούσαν ακόμα να αποτυχιστούν, όλο στο ζόρι και όλο στον ταλγκά, συγγνώμη πολλές φορές για τις εκφράσεις μου, αλλά αυτό είναι αυτό που μου βγαίνει πολλές φορές από μέσα μου, λέω, είναι να συγκρατήσουν τον κόσμο να μην φύγει στο παλαιό ημερολόγιο. Να τους συγκρατήσουν μέσα στην αιρετική οικουμενιστική εκκλησία που τη χαρακτηρίζει ο έτερος καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο Πατέρ Θεόδωρος Ζήσης. Άλλες τώρα σχιζοφρενικές συμπεριφορές. Πάμε στον πολύ Πειραιό Σεραφείμ, στον Μητροπολίτη της Κρατούσης Εκκλησίας, ο οποίος κάποιοι το χαρακτηρίζαν το λέοντα της Ορθοδοξίας, ο οποίος θα υπερασπίσει την Ορθοδοξία, και πρόσφατα, ξέρετε, πήγε ο Βαρθολομαίος στον Πειραιά και μόνο που δεν έγινε χαλή να τον πατήσει. Ο Σεραφείμ, ο Πειραιός, λοιπόν, έγραψε μία επιστολή 72 σελίδων καταπέλτη εναντίον του Βαρθολομαίου. Το 2014, δύο χρόνια πρώτη συνόδου, τη Συνόδου της Κρήτης. Έτσι, πραγματικά η επιστολή του είναι καταπέλτης.
και του καταμαρτυρούσε μύριες όσες κατηγορίες για τα ανοίγματά του και δεν λυπήθηκε καθόλου τους χαρακτηρισμούς πολύ μειοδοτικούς για το πρόσωπο του Πατριάρχη. Μετά όμως, όπως σας είπα, από το ραδιόφωνο του, γιατί έχει και σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, εξυμνεί συνέχεια τον Πατριάρχη. Βρε, θα μας τρελάνετε. Του στέλνεις επιστολές και τον βρίζεις και από το ραδιόφωνο σου τον εξυμνείς. Και όταν έρχεται στον Πειραιά ή βρίσκεστε κάπου αλλού όλοι μαζί συλλειτουργείτε και λέτε τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Βρε ψεύτες, βρε απατεώνες, βρε διπρόσωποι. Χίλιοι ιερέως δεν ψεύδονται. Ιερέας που λέει ψέματα από τους κανόνες είναι καταδικασμένος. Να το ξέρετε. Εσείς λέτε ψέματα στον κόσμο, κάνετε τα λιοντάρια και από μέσα είστε πάπιες. Πάμε όμως να δούμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος για αυτούς που είναι μορφωμένοι θεολογικά, καθηγητές πανεπιστήμιου σας ανέφερα προηγουμένως, και κανονολόγους όπως είναι και ο Σεραφείμ, όπως είναι όλοι αυτοί είναι μορφωμένοι εξωτερικά. Έχουν το σχήμα της ευσεβίας. Βλέπουν, ας πούμε, το Σεραφείμ, βλέπουν κάτι άλλο, μακρυγένιους, έχουν το σχήμα της ευσεβίας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αρνούνται όμως στην πράξη την εσωτερική δύναμη και χάρη του Θεού. Γι' αυτό μη σας μπερδεύουν πολλές φορές αν έχουν μακριές γενιάδες και είναι και πολύ σεβασμοί. Λέει ο Απόστολος Παύλος, έχουν μόνο εξωτερικό σχήμα ευσεβίας. Από μέσα τους τίποτα δεν έχουν. Και λένε, εδώ όπως σας είπα παρερμηνεύουν τον κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου το 15ο, αν έχουμε το δικαίωμα να κόψουμε το μνημόσυνο ή δεν έχουμε να κόψουμε το μνημόσυνο προς συνοδικής καταδίκης, πρέπει να πάνε να δούνε και άλλους κανόνες λίγο παραπλήσιους για να μην μπερδεύονται, γιατί σας είπα και η ιστορία της Εκκλησίας, σας είπα και ιστορικά γεγονότα και την πρακτική, αλλά υπάρχουν και άλλοι κανόνες. Ο 13ος και ο 14ος κανόνας της 1ης και 2ης Συνόδου ομιλούν αυτοί ότι δεν έχεις το δικαίωμα να κόψεις το μνημόσυνο εάν ο επίσκοπός σου κατηγορείται παραδείγματος χάρη για ένα δίκημα, καταχράστηκε χρήματα ή για πορνεία ή για μοιχεία, για πορνεία, συγγνώμη, μοιχεία δεν υπάρχει στον επίσκοπο ή στον ιερέα. Αυτό λέει δεν έχεις το δικαίωμα πριν γίνει δικαστήριο και τον καταδικάσει. Όχι περί ιερέσεων. Εξαίρεση, εξαιρούν οι κανόνες της αιρέσης. Όταν λέει γυμνεί την κεφαλή δημοσίως και ανεσχύντος κηρύττει στην εκκλησία επεκκλησίαν αίρεση, αυτόν οφείλεις να τον αποκόψεις. Άρα βλέπετε ότι τους κανόνες τους κάνουν λίγο λάστιχο και τους ερμηνεύουν κόβοντας λίγο από εδώ και κόβοντας λίγο από εκεί και μαζεύοντας τους στα μέτρα μας. Και άλλος κανόνας. Στη δεύτερη παράγραφο το 15ος της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου λέει τόσο δεν οφείλουμε υπακοή στους κακοδόξους επισκόπους. Αντιθέτως, έχουμε δικαίωμα και καθήκον να απομακρυνθούμε της κοινωνίας αυτών και να τους αποκηρύσουμε εάν θέλουμε να είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και όχι αιρετικών. Ως αιρετικών περιποιούμενων κατά των δοσήθειων Ιεροσολύμων. Δηλαδή, να τους συμπεριφέρεσαι τον κακόδοξο, δηλαδή αυτός που έχει επικοινωνία με άλλους κακοδόξους, ως αιρετικών. Όχι ο λίγον τι αιρετικό, δεν κόβω το μνημόσυνο, ως αιρετικών και του κόβω το μνημόσυνο. Εκείνοι, λέει ο Δοσήθειος Ιεροσολύμων, που αποκόπτονται από τον αιρετικό επίσκοπο, όχι δεν πρέπει να τιμωρούνται, αλλά τις πρεπούσεις της μη της Ορθοδόξης αξιοθήσονται, αλλά πρέπει να τιμηθούν από τους Ορθοδόξους. Συνεχίζει ο Δοσήθειος Ιεροσολύμων, ούγαρ επισκόπων αλλά ψευδοεπισκόπων και ψευδοδασκάλων κατέγνωσαν. Δηλαδή κατηγόρησαν όχι επίσκοπους αλλά ψευδοεπίσκοπους και ψευδοδιδάσκαλος. Διότι και ου σχίσματι την ένωση της Εκκλησίας κατέτεμον αλλά σχισμάτων και μερισμών την Εκκλησία εσπούδασαν ρίσαστε. Αυτό θέλει πολύ να σας το εξηγήσω λίγο, αν και ο χρόνος αρχίζει και μας τελειώνει. Και λέει ου σχίσματι την ένωση της Εκκλησίας κατέτεμον, δηλαδή δεν έσχισαν την Εκκλησία. Αυτοί που αρνήθηκαν να
μνημονεύσουν ψευδεπισκόπους και ψευδοδασκάλους. Αλλά σχημάτων και μερισμό την Εκκλησία εσπούδασαν ρίσαστε. Δηλαδή από τα σχίσματα της Εκκλησίας προσπάθησαν να την γλιτώσουν. Άρα λοιπόν όσοι κόβουν την αίρεση, κόβουν το μνημόσυνο, από ό,τι χίζονται, δεν σχίζουν την Εκκλησία, την γλιτώνουν την Εκκλησία. Τη διασώζουν και τη διαφυλάττουν. Ούτως ή άλλως ο Χριστός είπε, η Εκκλησία θα είναι πάντοτε και στους αιώνες. Και δεν πρόκειται έως συντελείας του αιώνος. Άρα λοιπόν δεν διασώζεται η Εκκλησία μέσα σε όλους αυτές τις αιρέσεις και με όλες αυτές τις συναγελασμούς με τους παπικούς, τους προτεστάντες, τους μονοφυσίτες. Τι θα πούνε για τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή? Έτσι. Γιατί λένε λίγοι είναι αυτοί που αποσχίστηκαν, λίγοι είναι αυτοί που αποτυχίστηκαν και τι θα κάνουμε εμείς, η κρατούσα εκκλησία, η επίσημη εκκλησία κρατάει την, έχει το περισσότερο κόσμο, έχει το περισσότερο πίμνιο. Σας θυμίσω επί Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, 7ος αιώνας, 7ος-8ος αιώνας, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ούτε καν ιερέας δεν ήταν. Ένας απλός μοναχός ήταν και είχε ένα μαθητή όλο και όλο. Και διέτρεχε την οικουμένη για να γλιτώσει από την αίρεση του μονοθελητισμού που είχαν πέσει όλα τα υπόλοιπα πατριαρχία. Ένας μόνος του ήταν. Με ένα μοναχό μαθητή του. Αυτό, υποτακτικό του. Και όταν τον φυλάκισαν και τον εγκλώβησαν μέσα στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης, και πήγε εκεί ο Πατριάρχης ο αιρετικός και λέει, πώς εσύ ένας μοναχός, λέει, μας καταδικάζεις? Προσέξτε, δεν υπάρχει συνοδική καταδίκη του μονοθελητισμού. Δεν έχει συνέλθει ακόμα σύνοδος για να καταδικάσει τον μονοθελητισμό και μόνο ενεργητισμό. Είναι δύο αιρέσεις, είναι λίγο δύσκολες αυτές, δεν θα σας πω, απλώς μιλάνε, είναι μια μορφή μονοφυσιτισμού, ότι είχε ένα θέλημα ο Χριστός, δεν είχε δύο θελήματα. Ο Χριστός είχε δύο θελήματα ως άνθρωπος και ως Θεός. Εάν καταστρατηγήσουμε ότι είχε θέλημα η ανθρώπινη φύση, κολοβώνουμε την ανθρώπινη φύση. Είναι μια μικρή μορφή μονοφυσιτισμού, όχι η πλήρη μορφή μονοφυσιτισμού που έχουν οι Αρμένοι, αυτούς που βάζει ο άνθιμος μέσα στην Εκκλησία. Λοιπόν, τον έχουν φυλακισμένο και δεν είναι κατεγνωσμένη η αίρεση, δεν είναι καταδικασμένη δηλαδή, και τον ρωτάω ποιος είσαι εσύ που τολμάς και τα βάζεις με όλες τις εκκλησίες ταυτόχρονα. Και λέει, εγώ είμαι η εκκλησία. Και εμείς τι είμαστε? Ξαναπαντάω εδώ στο ερώτημα που έκανε ο φίλος ακροατής, αν τα μυστήρια τους είναι έγκυρα. Τους απάντησε για τη μικρή αίρεση του μονοθελητισμού, συναγωγή του σατανά. Συναγωγή του σατανά, ξαναεπαναλαμβάνω, τι είπε ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Προσυνοδικής καταδίκης και μια μικρή μορφή μονοφυσιτισμού. Έκτοτε, οι μονοφυσίτες έχουν βάλει και άλλες αιρέσεις. Οι παπικοί έχουν βάλει του κόσμου τις αιρέσεις. Βλαστημού το Άγιο Πνεύμα, βλαστημού την Παναγία, βλαστημού τους Αγίους μας. Λειτουργούν με τρόπο ότι δεν παραδίδουν στον κόσμο Θεία Κοινωνία. Θα μου πείτε, και να τους δίνανε, θα ήταν Θεία Κοινωνία? Τίποτα δεν θα ήταν. Τους δίνουν όστια, άζυμο, άρτο. Έχουν το Πουργατόριο, έχουν χίλιες δυο αιρέσεις. Για τις χίλιες δυο αιρέσεις, τι θα έλεγε ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής? Αν για τους μονοθελίτες έλεγε συναγωγή του σατανά. Συγγνώμη, στεναχωρώ κάποιους, αλλά η πατερική διδασκαλία αυτή είναι. Είναι σκληρή και άκαμπτη απέναντι στην αίρεση. Είναι πολύ επίοικης και πολύ οικονομική. Κάνει οικονομία στα πάθη και στα λάθη των ανθρώπων. Τα προσωπικά όμως πάθη και λάθη, έτσι. Όχι όμως την αίρεση. Λοιπόν, συνεχίζουμε με άλλες πρακτικές της Εκκλησίας μας. Θα σας θυμίσω τον Νεστόριο, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως και αυτός. Καταδικάστηκε από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Γιατί έλεγε ότι Θεοτόκος, την Παναγία δεν μπορούμε να τη λέμε Θεοτόκο, πρέπει να τη λέμε Χριστοτόκο. Και εδώ υπονοούσε ότι γέννησε έναν άνθρωπο η Παναγία, καλό, αγνό, άγιο, και σε αυτό να μετά πήγε και ενώθηκε ο Χριστός. Η Θεία Φύση, δηλαδή, εκ των υστέρων ενώθηκε. Άρα γέννησε ένα απλό άνθρωπο, πρέπει να τη λέμε Χριστοτόκο.
Λοιπόν, τώρα τι έγινε μέσα στο ναό. Είχε έναν διάκονο, τον Δωρόθεο, και την ώρα που από το κήρυγμα μέσα στο ναό της Αγίας Σοφιάς έλεγε ο Δωρόθεος, ο Πατριάρχης μέσα στο ιερό τώρα, έτσι, και του αφήνει να βγάλει το φίδι από την τρύπα ο διάκονος του, ο Δωρόθεος. Λέει, δεν πρέπει να λέμε την Παναγία, την Μαρία, λέει, Θεοτόκο, αλλά πρέπει να τη λέμε Χριστοτόκο. Τότε, κάτω από το εκκλησίασμα, ένας λαϊκός, προσέξτε, διέκοψε το κήρυγμα και τον είπε, τι λες αιρέσεις. Είναι η πρώτη εκδήλωση αιρέσεως που θα μας οδηγήσει μετά στην καταδίκη του Νεστοριανισμού από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, από τον Άγιο Κύριο Αλεξανδρίας κλπ. Ένας λαϊκός ύψωσε το αναστημά του και μάλιστα κατηγόρησε και τον Πατριάρχη, γιατί ήταν μέσα και τ' άκουγε και δεν έκανε καμία παρέμβαση. Φυσικά δεν ήθελε να κάνει παρέμβαση ο Νεστόριος, γιατί έτσι είχε νουθετήσει τον διάκονο του να τα πει. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι και εξήλθε, λέει, το εκκλησίασμα όλο εξήλθε της Αγίας Σοφίας για να μην ακούει αιρετικές δηλώσεις. Μας κυνηγάει λίγο χρόνος. Θα πω και ένα άλλο και θα κλείσω με αυτό. Επίσης, όταν οι πνευματομάχοι και οι αιρενομάχοι είχαν πάρει πάλι το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, ο Μέγας Βασίλειος δεν αναγνώριζε τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως και αντιθέτως χειροτώνησαν τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο και το στείλανε ενώ υπήρχε Πατριάρχης και προσυνοδικής καταδίκης. Βλέπετε, δεν τους αναγνώριζαν. Η πατερική διδασκαλία και η πρακτική της Εκκλησίας μας τους αιρετικούς δεν τους αναγνωρίζει. Προσυνοδικής καταδίκης και μετά συνοδικής καταδίκης. Αυτοί έχουν συνοδική καταδίκη. Έχουν καταδικαστεί οι παπικοί, οι αιρετικοί, οι προτεστάντες, οι μονοφυσίτες, όλοι έχουν. Άρα λοιπόν μην ψάχνουν να κρυφτούν πίσω από δίθεν ότι δεν υπάρχουν συνοδικές καταδίκες. Αυτά, αγαπητοί φίλοι του ραδιοφώνου. Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά εδώ τον ηχολήπτη μας, τον Μίλτο τον Σταμούλη, που με βοήθησε για να βγει αυτή η εκπομπή. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, θέτοντας πλέον ζήτημα το ημερολογιακό, που θα το δούμε σε βάθος. Καλό σας βράδυ, ο Θεός να σας φυλάει.